Μακή, ξέρεις ποια είναι η πιο συχνή κουβέντα, η πιο συχνή ερώτηση που κάνουν τώρα τελευταία? Πες μου. Αξίζει κάποιος να πάρει PlayStation 4, Xbox, τώρα που βγαίνει στα κοντά για το 9-9? Τώρα, το τέλος του 20 τέλος πάντων. Ναι, δεν πας περίπτωση. Θες να μου ξεκινήσεις πρώτα εσύ ή θες να σου πω εγώ κατευθείαν τι λέω? Τι έχεις από τώρα έτοιμη απάντηση για αυτούς που ακούνε? Μα φυσικά και έχω έτοιμη απάντηση ρε φίλε. Είναι θέμα λογικής όλο αυτό να ξέρεις. Λήξ' το εδώ το βίντεο. Για πες. Κοίταξε να δεις. Όταν τώρα είσαι ανδιάμεσα στο να πάρεις τώρα μια κονσόλα και στο να ή να περιμένεις και να πάρεις τις καινούργιες κονσόλες που έρχονται της νέας γενιάς. Ναι. Αν δεν έχεις πρόβλημα με τον οικονομικό, γιατί φυσικά οι παλιές κονσόλες, οι κονσόλες δηλαδή αυτής της γενιάς που είμαστε τώρα και τελειώνει έτσι, είναι καλύτερα οικονομικά, να τις, δηλαδή είναι πιο προσιτές ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Πάντα. Μόνο για αυτόν τον λόγο πιστεύω να πάει κάποιος εκεί. Λόγω του ότι είναι πλέον πιο προσιτές οικονομικά. Από εκεί και πέρα όμως, σκέψω ότι μια νέα κονσόλα της επόμενης γενιάς, εφόσον δεν νομίζω ότι είναι φήμες πλέον αυτά. Αυτά είναι αποδεδειγμένα ότι έχουμε backwards compatibility. Ωραία. Ναι. Δεν νομίζω τώρα ότι παίρνει την καινούργια κονσόλα και έχει τα πάντα στην καινούργια σου κονσόλα. Οποιαδήποτε από τι δύο και αν είναι αυτέ, είτε είναι Xbox είτε είναι PS4. Έτσι δεν είναι. Έχω λάθος. Όχι. Θεωρητικά ναι, ρε παιδί μου, έτσι θα σημαίνει. Δηλαδή, οποιοδήποτε τώρα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί να πάρω. Δηλαδή, πάντα χρειάζεται ένα κίνητρο για να πάρει μια νέα κονσόλα. Και το κίνητρο είναι συνήθω τα παιχνίδια. Ναι. Αν δεν έχει να κάνει με την τιμή. Έτσι, αυτό το βγάζουμε απ' έξω. Γιατί άμα τα έχει, προφανώ σκασίλα σου, άμα θα σκάσει ή όχι. Ναι. Το κίνητρο είναι τα παιχνίδια. Πάντα στα launch μια κονσόλα, μια καινούρια κονσόλα, δεν υπάρχουν παιχνίδια πολλά. Ναι. Μέχρι να μάθουν να φτιάχνουν την κονσόλα, να φτιάξουν λίγο καλύτερα παιχνίδια, να δούμε λίγο να χορτάσει το μάτι. Είναι ελάχιστα τα παιχνίδια που αξίζουν να τα δει σε καινούργια γενιά. Ναι. Οπότε λες, αν δεν είναι κάποιο Bloodborne 2, θα πω εγώ, γιατί να την πάρω. Ας πάρω καλύτερα μια παλιά προηγούμενη γενιά κονσόλα, σε ένα PlayStation 4, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει ένα σκασμό βιβλιοθήκη. Ναι. Μπορεί να παίζει μέχρι να τελειώσει και η επόμενη γενιά. Και να περιμένουν να πέσει η τιμή τη επόμενη. Αλλά από τη στιγμή που έχει το backwards, όπω λε και εσύ, γιατί να μην το κάνει έτσι. Δηλαδή, παίρνει την κονσόλα σου, τη βάζει κάτω από το ράφι σου και έχει δύο κονσόλε. Και το PlayStation 4 που δεν έπαιξε και το PlayStation 5. Ναι, και από ό,τι λένε και οι φήμες και ακόμα πιο πίσω μηχανές, όπως το 3. Ναι, Καλά, ναι. δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι φήμη, αλλά το PlayStation σίγουρα είναι de facto ότι θα την έχει στην καινούργια. Όπως ας πούμε του Xbox Series, το καινούργιο το εργαλείο, θα παίζει τα πάντα όπως παίζει ήδη, ας πούμε, το Xbox Χαρτί. One. Ναι, χαρτί. Έτσι. Οπότε, στην ερώτηση αυτή, από απλά πραγματάκια, για να καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν είπαμε για κάτι, είμαστε και σε μια περίοδο που πλέον αλλάζουμε, κάνουμε και το switch σε τηλεοράσεις. Πάμε σε 4K τηλεοράσεις. Πάρα πολύ το κάνουμε αυτό. Ναι, βέβαια. Οπότε, από τη στιγμή που θα πάρεις και μια 4K τηλεορασούλα, καλύτερα να έχεις το καλύτερο το καινούριο το εργαλείο από κάτω, θα στα παίζει και πιο καλά τα 4K σου Μα και θα αυτό είναι. μπορείς να έχεις και υλικό να παίξεις. Γιατί είναι σημαντικό να έχεις και υλικό 4K για να χρησιμοποιήσει μια 4K τηλεόραση. Οπότε για όσου είναι σε αυτή τη φάση τώρα, αυτή τη στιγμή, για το τι να πάρουν, εγώ θα έλεγα να περιμένουν να βγουν οι νέες κονσόλες και να αποφασίσουν μεταξύ PlayStation 5 ή Xbox One ή Xbox Series. Ναι, άκου να σου πω κιόλας. Δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει backwards compatibility. Είναι νέες τεχνολογίες, είναι καινούργια χειριστήρια, είναι έξτρα πραγματάκια πάνω στις κονσόλες. Είναι πολλά. Ναι. Είναι πολλά και πλέον τα παίρνει όλα σε ένα νοικοκυρεμένα, που λέγει η διαφήμιση. Και είναι αυτό που γι' αυτό λέγαμε, ρε παιδί μου, γιατί παλιότερα το backwards το είχαμε, έτσι. Το είχαμε το backwards. Οπότε γι' αυτό λέγαμε ότι είναι ένα συν. Όχι ότι θα πάρει κάποιο γιατί έχει το backwards. Να, για παράδειγμα, πες ότι είχαμε μια κατάσταση που το έβγαινε, ας πούμε, το PlayStation χωρίς backwards και το Xbox με backwards. Ναι. Το μετράς, ρε παιδί μου, είναι ένα συν στο κάποιον να το πάρει. Βέβαια. Σκέψου μόνο ρε φίλε, αν θυμάσαι και παλιά να σε πάω επί στην Nintendo θα σε πάω τώρα, που Ναι. βγάζει το DS και μπορείς να παίξεις Game Boy, Game Boy Advance. Ή 3DS, αντίστοιχα. Ναι, δηλαδή για σκέψου τώρα. Εγώ θα στο πάω στο DS και θα στα αφήσω εκεί, γιατί από το DS και πίσω μπορείς να τα παίξεις όλα. Δεν πάει τίποτα άχρηστο, έτσι. Ακόμα και εμένα που θα το πάρω, που ξέρω ότι θα πάρω το PlayStation 5 κάποια στιγμή ή θα πάρω το Xbox Ναι. Launch Day, ξέρεις,
Υπάρχουν πάρα πολλοί που πουλάνε τις παλιές τους κονσόλες γιατί για λόγους δεν τους νοιάζει να έχουν την παλιά κονσόλα. Ναι. Να, πάνε στην, να μειωθεί λίγο το κόστος αγοράς της καινούριας. Mm-hmm. Οπότε σου λέει, αφού θα μπορώ να τα παίξω εκεί, την πουλάω την προηγούμενη, κρατάω τη συλλογή μου, τα κουτάκια μου. Βέβαια. Και συνεχίζω να μπορώ να συνεχίσω, ρε παιδί μου, μέχρι να βγουν τα παιχνίδια που με ενδιαφέρουν, να παίξω δύο, ας πούμε, mm-hmm. στην καινούργια γενιά. Έτσι, με το launch. Ναι, ναι, ναι. Εγώ όμως ενδιάμεσα θέλω να συνεχίσω να παίζω. Δεν μπορώ να περιμένω πότε θα βγάλουν ένα καινούργιο παιχνίδι για την καινούργια γενιά. Οπότε συνεχίζω από την προηγούμενη γενιά να παίζω και να καλύπτω, γιατί είναι και ένα τεράστιο back catalog. Άλλο θέμα αυτό, αλκυματάρα αυτή που έχουν. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και να σου πω και κάτι. Δεν θα με νοιάξει πλέον τώρα, ας πούμε, το PlayStation 4 να το πουλήσω. Ενώ παλιά το PlayStation 3 δεν το έδωσα, γιατί είχα πράγμα να παίξω, είχα υλικό να παίξω. Και παίζω ακόμα από εκεί, πρέπει να σου πω, κάποια παιχνίδια. Λόγω του ότι δεν υπάρχει backwards compatibility. Και αυτό με οθεί στο να δεθώ και με την προηγούμενη κονσόλα. Κάτι όμως που δεν θα με πειράξει για το PlayStation 4, το οποίο θα το δώσω πολύ ευχαρίστω να το πουλήσω, να ρίξω και λίγο το κόστος στις τιμές. Ναι, είδες. Οπότε, συμπερισματικά, και θα κλείσουμε εκεί. Ναι. Όποιοι ψάχνεστε αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα, να αγοράσετε. Τι να κάνετε, να πάμε στην προηγούμενη γενιά, να πάρουμε την καινούρια. Εγώ θα έλεγα, άμα δεν έχετε οικονομικό πρόβλημα και είστε τώρα να πάρετε κάτι, περιμένετε. Αφού αντέξετε που αντέξατε τόσο καιρό, περιμένετε, ρε παιδί μου, άλλο λίγο. Yeah. Περιμένετε να αγοράσετε την καινούργια κονσόλα, να την ευχαριστήσετε ένα καινούργιο γαλλίο που θα είναι έτσι, ρε παιδί μου, πώς το λένε, high-end, τελευταίας τεχνολογίας. Μπράβο, μπράβο, ναι, σωστά. Ναι, και θα το ευχαριστηθείτε μαζί με τις προηγούμενες γενιές και όσα παιχνίδια δεν έχετε παίξει, θέλω να πω. Mm-hmm. Αλλά όσοι είστε τσίμα κάβο, θα σας λείψει από τη ΔΕΗ, θα σας λείψει από το νερό, θα σας λείψει από εδώ και από εκεί, πάρτε. Ό,τι πιο φθηνό για να ικανοποιηθείτε. Και το φθηνό το Xbox One να πάρετε με ένα Game Pass θα ικανοποιηθείτε από games. Και το PlayStation Slim, άμα δεν έχετε 4K TV, ναι. Με όλα τα παιχνίδια που θέλετε από PlayStation, πάρτε το, παίξτε το, περιμένετε 2-3 χρονάκια που θα έχετε, αφού θα έχετε καταναλώσει τα games που θέλετε, περιμένετε 2-3 χρονάκια να πέσει η επόμενη. Επόμενες κονσόλες και τσιμπάτε και πάτε στην επόμενη γενιά. Και όχι μόνο καινούργιες, δηλαδή τώρα και μεταχειρισμένες να βρουν, είναι σκυλιά, δεν παθαίνουν τίποτα αυτά. Ναι, ρε, και εγώ έχω πάρει ούκο λίγες κονσόλες μεταχειρισμένες, μπορώ να το πω. Το Insomnia είναι φίλος μου. Ναι. Και πες ότι. Να, και η κονσόλα που έδωσα στο Μάκη, το Xbox One S, ναι. Μεταχειρισμένο. Ναι, ναι, και εγώ μεταχειρισμένο έχω Xbox One S από το Μίτσο, οπότε είναι δεύτερο τέτοιο χέρι. Και παίζει άψογα, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ούτε και πρόκειται να υπάρξει, μου φαίνεται, έτσι όπως είναι αυτό. Όχι, τίποτα. Είναι σκυλιά του πολέμου όλα αυτά. Ναι, γιατί μερικοί φοβούνται, ρε, σου λέει ο άλλος να την πάρω μεταχειρισμένη τώρα να δώσω 80 ευρώ, 120 ευρώ, πάση περιπτώσει πόσο θα την βρει ο καθένας, ναι. Και να πάθω καμιά ζημιά τώρα και να τρελαθώ. Ω, δεν παθαίνει τίποτα. Εντάξει, και ο άλλος τι κόβει χιλιόμετρα στους δρόμους με την κονσόλα στο χέρι. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητώ. Το λύσαμε, τη λύσαμε την ερώτηση. Νομίζω ναι, και πραγματικά βάσει λογικής πάντα, έτσι. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, παιδάκια, σας αφήνουμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Stay joystick. Γεια χαρά.